Καλή χρονιά και χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Άγιοι Πατέρες, εκπρόσωποι της Μητροπόλεως, κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής, κύριε Επίτιμε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Στρατού, πρώην Υφυπουργέ Εθνικής Άμυνας και νυν Σύμβουλε του κυρίου Προέδρου της Κυβερνήσεως, στρατηγέ, κύριε Δήμαρχε Μικλίνης, κύριε εκπρόσωπε Αντιδήμαρχε του Δημάρχου Δυτικής Λέσβου, κύριε εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας του νησιού μας, κύριε Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, κύριε Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, κύριε Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, κύριε Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, αγαπητοί πρώην διοικητές του νοσοκομείου μας, με τη σειρά βλέπω τον αρχαιότερο, τον κύριο Ψαρόπουλο, εν συνεχεία τον κύριο Χατζικομινό και στο τέλος τον κύριο Μουζάλα. Κύριε βουλευτά του ΣΥΡΙΖΑ και αγαπητός ο κύριος Μπουρνού, ο Γιάννης. Κύριε Πρόεδρε και εκπρόσωποι των συλλόγων, αγαπητοί συνεργάτες και εργαζόμενοι του νοσοκομείου μας, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω για την σημερινή παρουσία στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Βοστάνη Νοσοκομείου Μυτιλίνης. Είναι η πίτα, η πρώτη πίτα που κόβεται μετά από την λέλαπα. Καλώς ήρθατε κύριε Περιφερειάρχε. Είναι η πρώτη πίτα που κόβεται μετά από 2,5 περίπου χρόνια στερήσεων. Σιγά σιγά αρχίζουμε να επανερχόμαστε σταδιακά στην κανονικότητά μας, χωρίς να σημαίνει ότι ο COVID εξαλείφθηκε ή εξαφανίστηκε. Η τελετή, η σημερινή, περιλαμβάνει 4 ενότητες. Σύντομοι χαιρετισμοί από τους επίσημους προσκεκλημένους. Ένας σύντομος απολογισμός πεπραγμένων του έργου που πραγματοποιήσαμε τα τελευταία 2,5 χρόνια και δεν μπορούσαμε να το αναδείξουμε. Για να ξέρει ο κόσμος, να ξέρουν οι κάτοικοι του νησιού μας τι δυνατότητες έχουμε, τι έχουμε κάνει. Ταυτόχρονα, προγραμματισμός τι σκεπτόμαστε να κάνουμε. Ευλογία και κοπή της πίτας και τέλος, κλήρωση και απονομή 6 δωροεπιταγών στο προσωπικό. Θα παρακαλούσα τον κύριο Αντιπρόεδρο να κάνει ένα συγχαιρετισμό. Καλημέρα και από μένα. Χρόνια πολλά σε όλους. Αν μου επιτρέψετε να μην επαναλάβω τους χαιρετισμούς, αναφέρομαι σε όλους τους χαιρετισμούς. Θα κάνω μόνο μία αναφορά στην Εκκλησία και στον Πανουσιολογιότατο ως εκπρόσωπο του Μητροπολίτη μας. Κατά τα λοιπά αναφέρομαι σε όλους για οικονομία χρόνου. Και θα ήθελα να ευχηθώ βεβαίως υγεία σε όλους, οικογενειακή και ατομική, και πρέπει να ξέρετε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η βελτίωση και της πρωτοβάθμιας υγείας αλλά και των δευτεροβάθμιων δομών υγείας. Προς αυτή την κατεύθυνση, όσον αφορά το νοσοκομείο, σας τα πει και ο Πρόεδρος, έχουν γίνει νομίζω πολύ σημαντικά βήματα. Μεταξύ αυτών βεβαίως, το παλιό, το θυμόσαστε, ήταν οι καινούργιες επεκτάσεις που έγινε στο νοσοκομείο, 4.500 τετραγωνικά μέτρα, και φροντίσαμε όλο αυτό το διάστημα να αναβαθμίσουμε και τις δομές του νοσοκομείου. Και αυτό ιδιαίτερες ευχαριστίες και συγχαρητήρια ανήκουν στο προσωπικό, κύριε Ασπαλός, διοικητά, στο ιατρικό, στο συλλευτικό, στο διοικητικό και προσωπικά σε εσάς. Γιατί και εγώ προσωπικά να ευχαριστήσω, γιατί μου δόθηκε και σε μένα προσωπικά η ευκαιρία, τόσο στην κοινοβουλευτική ομάδα, σε συζήτηση που έγινε, αλλά και κυρίως και στο Υπουργείο, να έχω την δυνατότητα να μπορώ να καυχόμαι για το νοσοκομείο, για το προσωπικό, το ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, πώς αντιμετώπισε την πανδημία. Αυτό είναι ένα γεγονός ο οποίος μας κάνει περήφανος και είναι μια πραγματικότητα. Και έτσι πολύ και από τη θέση αυτή θέλω να σας συγχαρώ ακόμα μία φορά για αυτό το οποίο πετύχατε. Τώρα όσον αφορά τα άλλα έργα, έχουν προγραμματιστεί, είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τη διοίκηση του νοσοκομείου, με τον Πρόεδρο αλλά και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, τόσο όσον αφορά την στελέχωση του νοσοκομείου και σε εξοπλισμό και σε ανθρώπινο δυναμικό, ενώ προσωπικό, επιστημονικό κλπ. Δεν έχουμε τελειώσει, γιατί τώρα ανοίγει και η καινούργια πλατφόρμα για τους νοσηλευτές και πιστεύω και τους γιατρούς, και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλύψουμε όλα τα κενά τα οποία υπάρχουν.
Ένα σημαντικό όμως, δύο σημαντικά έργα στα οποία θέλω να σταθώ είναι πρώτο ότι φτιάξαμε με τη βοήθεια του Διοικητικού Συμβουλίου και ύστερα από ιδέα του, από πρόταση του διοικητή, καινούριο οργανισμό του νοσοκομείου, ο οποίος ήταν ένας απειρχαιωμένος οργανισμός, και έτσι μέσα στον οργανισμό αυτόν εντάχθηκαν όχι μόνο η λειτουργία του νοσοκομείου αλλά και τα κέντρα υγείας. Μάλιστα δε, όπως είπε και ο Υπουργός Υγείας, ήταν ένας πρωτότυπος και πολύ πρωτοποριακός οργανισμός, και σε αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου για την βοήθεια την οποία έκανε και κυρίως τους διοικητές των κέντρων υγείας, όλων των κέντρων υγείας Μυτιλήνης. Το δεύτερο που θέλω να πω και να είστε σίγουροι ότι προγραμματίζεται, εξάλλου ήταν και εδώ και η ανεπληρώτρια υπουργός, η κυρία Γκάγκα, είναι ότι επιτέλους αυτό το άσχημο κτίριο και η δομή που υπάρχει για το ψυχιατρίο παίρνει τέλος. Ήδη το έχουμε εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης και πολύ σύντομα θα αρχίσουν οι εργασίες, ούτως ώστε αφού τελειώσει η μελέτη να μπορέσουμε να το δημοπρατήσουμε έτσι, ούτως ώστε να έχει ψυχιατρίο και η Μυτιλήνη αυτό που της αξίζει. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για ό,τι έχετε προσφέρει για την υγεία του τόπου μας. Να ξέρετε ότι η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είναι γνώστης αυτό το οποίο έχετε προσφέρει. Σύντομα μάλιστα όταν θα έρθει στις προσεχείς μέρες, δεν ξέρω αν θα είναι ή τον επόμενο μήνα, εδώ νομίζω ότι θα επισκεφτεί το νοσοκομείο για να πει και ο ίδιος, όπως είπε, να φέρει τις ευχαριστίες του. Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε γεροί, να προσέχετε τις οικογένειες και τους εαυτούς σας και να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θα παρακαλούσα τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΣ και πρώην Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Στεφανή. Δεν μπορώ να μη φιλήσω το συμμαθητή μου. Μας συνδέει μια φιλία 44 ετών από το 1978. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Με υγεία. Με ελπίδα. Μια δύσκολη χρονιά. Μετά από 4 συνεχόμενες δύσκολες χρονιές. Με το ένα πρόβλημα να μας βρίσκει μετά το άλλο. Αναζητούμε ανθρώπους οι οποίοι δίνουν λύσεις. Αναζητούμε ανθρώπους που είναι αποτελεσματικοί. Μπαίνοντας μέσα στο νοσοκομείο, είπα στον κύριο Καμπούρη, δεν βλέπω κάτι το οποίο να είναι προβληματικό. Προβλήματα βεβαίως υπάρχουν χίλια. Οι λύσεις που δίνονται είναι το σημαντικό. Όλα καθαρά, τακτοποιημένα, όλα στη θέση τους. Θερμά συγχαρητήρια στο προσωπικό, να συνεχίσετε με την ίδια δύναμη. Τα μηνύματα, όπως είπε πολύ σωστά και ο κύριος Αντιπρόεδρος από την Αθήνα, είναι, εγώ τολμώ να το πω, το είπε και ο κύριος Αντιπρόεδρος, ότι είναι το καλύτερο νοσοκομείο το οποίο υπάρχει. Έχουμε όλη επαφή με τα νοσοκομεία. Είναι. Αγωνίζεστε σκληρά γι' αυτό και σας αξίζουν συγχαρητήρια. Είναι χαρά μου που είμαι εδώ μαζί σας. Να είστε καλά. Καλή χρονιά. Με δύναμη, πίστη και ελπίδα. Ο κύριος Περιφερειάρχης. Δεσιμότατη και λυπή παριστάμενη. Εγώ θα πω πολλά λόγια. Μόνο θα πω για την έξωθεν καλή μαρτυρία που έχει αποκτήσει αυτό το νοσοκομείο. Οφείλεται στον κόσμο και στη διοίκηση. Συγχαρητήρια. Καλή χρονιά. Ο κύριος Μπουρνός. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καταρχάς ευχαριστώ τη διοίκηση του νοσοκομείου για την πρόσκληση να είμαι σήμερα μαζί σε αυτή την όμορφη εκδήλωση. Εμείς ευχαριστούμε την παρουσία σας. Για όσους με ξέρουν λίγο καλύτερα, γνωρίζουν ότι έχω μια ιδιαίτερη σχέση και με αυτό το κτίριο, αλλά κυρίως με τους ανθρώπους του. Και ακριβώς λόγω αυτής της ιδιαίτερης σχέσης, ένας λόγος παραπάνω, κοιτώντας σας στα μάτια τους εργαζόμενους του νοσοκομείου και τις εργαζόμενες, γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό, τίποτα άλλο παρά να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και νομίζω όλων των συμπολιτών μας που εξυπηρετούνται από αυτό το νοσοκομείο για την αυτοθυσία με την οποία από τις αρχές του καταραμένου εντός εισαγωγικών 2020 μπήκατε στη μάχη για να αποκρούσουμε μία πρωτόγνωρη παγκόσμια απειλή. Ακριβώς όμως επειδή έχω και θέλω να διατηρώ μια ιδιαίτερη σχέση με τον κόσμο αυτού του νοσοκομείου, γνωρίζω ότι τα χειροκροτήματα δεν φτάνουν, ούτε η έπαινη. Όπως δεν φτάνει ο μισθός, όπως δεν φτάνουν τα εργατικά χέρια στα νοσοκομεία μας, σε κάθε κατηγορία, και όπως δεν φτάνει το ζήτω και το μπράβο. Γι' αυτό το λόγο έχω προσπαθήσει, αρκετοί το γνωρίζουν,
στο μέτρο των δυνατοτήτων μου και στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου να προωθώ στη Βουλή τα αιτήματα των γιατρών, των νοσηλευτών, των σωματείων του νοσοκομείου με στόχο όχι την αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, αλλά να πληρώνονται τα κενά και να ικανοποιούνται οι ανάγκες των εργαζομένων ώστε να συνεχίσουν να δίνουν αυτή την πρωτόγνωρη μάχη που δεν μας έχει αφήσει και δεν έχει τελειώσει. Σήμερα όμως δεν είμαι εδώ με απεσιόδοξο πνεύμα. Είμαι εδώ πρώτα και κύρια αφού σας ευχαρίστησα να σας ευχηθώ σε όλους και σε όλες μια καλύτερη πραγματικά χρονιά, γιατί την αξίζετε και την αξίζουμε όλοι, με αντοχές, με αισιοδοξία και πάνω απ' όλα με υγεία για σας και τις οικογένειές σας. Να είστε γεροί και γερές, υπολογίζουμε σε σας, εξαρτώμαστε από εσάς και πρέπει ακριβώς αυτό το ρόλο σας επιτέλους να τον τιμήσει η πολιτεία έμπρακτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δήμαρχε. Αγαπητοί συνάδελφοι, τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και το υγειονομικό, μετά από ένα διετή εγκλεισμό λόγω της πανδημίας, είμαστε όλοι εδώ μαζί για να αντιμετωπίσουμε με ελπίδα και αισιοδοξία το μέλλον αυτού του τόπου. Αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου, γιατί με πολλούς από εσάς είμαι φίλος, με πολλούς από εσάς έχουμε δουλέψει για αυτό το νοσοκομείο και έχουμε ζήσει την εξέλιξη σε βάθος χρόνου. Όλες οι διοικήσεις που βλέπω απέναντί μου έβαλαν πλάτη για να φτάσουμε σε αυτή τη διοίκηση, να αποτελεί το νοσοκομείο μας ένα κόσμημα και ένα υγειονομικό πυλώνα για όλο το Αιγαίο. Είμαστε εδώ ως νησιώτες, γιατί δίνουμε μηνύματα αυτοπεποίθησης, ενότητας και αποφασιστικότητας. Είμαστε εδώ και ως τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί έχουμε καθήκον να σταθούμε δίπλα σε αυτό το νοσοκομείο, αλλά και να βοηθάμε σε όλες τις κοινότητες, όπως άλλωστε έχουμε το καθήκον, όπως σας είπα, αλλά και είμαστε κοντά στα τοπικά και αγροτικά γιατρία, τα οποία έχουμε αναβαθμίσει σε όλες τις τοπικές κοινότητες και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Θέλω να δώσω ευχές, υγεία σε όλους μας και να πω ότι εσείς δώσατε τη μάχη στην πανδημία, τόσο υγειονομική όσο και διοικητική πάλι του νοσοκομείου μας. Δώσατε τη μάχη στον εμβολιασμό, πετύχατε και σας οφείλουμε σε εσάς μια μεγάλη ευγνωμοσύνη και είμαστε εδώ για να σταθούμε δίπλα σας για ό,τι συμβεί σε αυτόν τον τόπο, για να αναβαθμίσουμε ακόμη πιο πολύ το νοσοκομείο. Να είστε καλά, υγεία, ευτυχία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό, αλλά συνάμα και το πλέον ευαίσθητο. Και όπως είπε και ο πατέρας της ιατρικής, ο Ιπποκράτης, ουδέν όφελος εκ των απάντων αγαθών εστί, εάν το υγιένει και μόνον άπη. Δηλαδή, αν απουσιάζει η υγεία από τον άνθρωπο, δεν υπάρχει κάποιο όφελος για αυτόν από όλα τα άλλα αγαθά. Η λειτουργία της υγείας, οι ιατροί, οι νοσηλευτές, το παριατρικό και λοιπό επιστημονικό και μη προσωπικό, όλοι αυτοί που αφιερώνουν όλο τους το είναι στη διακονία του αρρώστου, γνωρίζουν το πόσο ιδιαίτερης φροντίδας και επιμέλειας είναι η προάσπιση της υγείας και της ευζωίας των συμπολιτών μας. Το νοσοκομείο μας είναι ένα ιστορικό ίδρυμα. Ένα ίδρυμα που στη διάρκεια των δεκαετιών έμελε να γίνει το αποκούμπι των κατοίκων του νησιού μας, αποτελώντας στολίδι για το νησί και όχι μόνο. Το να υπηρετεί στη ζωή μέσα από την υγεία αποτελεί ένα όραμα, μία αποστολή, μία αξία, στα οποία θα είμαστε αφοσιωμένοι πάντα με τον αδιάκοπο αγώνα όλων των εργαζομένων μας για να δημιουργήσουμε την υγεία που θέλουμε και που αξίζουμε στο νησί μας. Τα τελευταία 3 χρόνια έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο έργο με στοχευμένες παρεμβάσεις σε σημαντικούς τομείς, θα έλεγα σχεδόν σε όλους τομείς,
Προς κέρδος όμως χρόνου θα παρουσιάσω τα σημαντικότερα με τις παρακάτω διαφάνειες. Τροποποίηση του οργανισμού. Τον έφερε και ο κύριος Αντιπρόεδρος, όπου ενταχθήκανε καινούργια τμήματα. Π.χ. ιατρείο πόνου, το αιμοδυναμικό, διατερεχές ύπνου, ογκολογικό. Όλα αυτά τα πράγματα δεν υπήρχαν. Τώρα μπορούμε και διεκδικούμε τη στελέχωσή του. Πλήρωση νέων θέσεων εργασίας. Όπως προβάλλεται, και έχουμε σχεδόν ανακαινήσει το μεγαλύτερο μέρος των κτηριακών εγκαταστάσεων. Σχεδόν 2,5 χρόνια το νοσοκομείο μας βρέθηκε αντιμέτωπο με τη μεγαλύτερη κρίση όλων των εποχών, την πανδημία COVID-19, όπως και όλος ο κόσμος, όπου δοκιμάστηκαν οι αντοχές του. Στη δύσκολη αυτή συγκυρία που βίωσε η χώρα μας και όλος ο κόσμος, το νοσοκομείο μας στάθηκε όρθιο και εξυπηρέτησε τις ανάγκες όλων των κατοίκων του τόπου μας, χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβλήθηκαν και συνεχίζουν να καταβάλλονται από τους εργαζόμενους μας όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων, αλλά και ενός ευέλικτου, ρεαλιστικού σχεδίου που εκπονήσαμε από την πρώτη μέρα και το οποίο διαρκώς το επικαιροποιούσαμε με τις νέες οδηγίες του ΟΔΗ, ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις, τα νέα δεδομένα που προέκυπταν. Στην διαφάνεια προβάλλονται οι συνολικές εισαγωγές. Βλέπουμε ότι νοσηλέψαμε 1.259 άτομα τα 3 χρόνια. Και συνολικά είχαμε, δυστυχώς, θρηνήσαμε 224 θανάτους. Πάμε στην επόμενη. Εκπαίδευση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου αλλά και όλων των κέντρων υγείας. Μόλις παραλάβουμε τα rapid test, πήγαμε σε όλα τα κέντρα υγείας, εκπαιδεύσαμε το προσωπικό ώστε να μην αναγκάζονται να έρχονται αυτοί που ήταν ύποπτοι για COVID κατευθείαν στο νοσοκομείο. Πρώτα απ' όλα για να αποσυμπιέσουμε και δεύτερον, να μην ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο. Δώσαμε τα μέσα και τη δυνατότητα ώστε να μπορούν εκεί επί τόπου, από την Καλονή, από την Άντισα, από τον Πολυχνίτο, από το Πλωμάρι, να γίνονται εκεί και να έρχονται αυτοί που πραγματικά χρήζουν βοήθεια. Στα πλαίσια των προσπαθειών μας για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, κατόπιν και κατευθύνσεων του Υπουργείου Υγείας, άρχισε η λειτουργία το ιατρείο post-COVID. Με έναρξη από τις 19 Ιουλίου του 2022, το οποίο πλαισιώνεται με έμπειρο ιατρικό προσωπικό. Πάμε στο επόμενο. Ωραία. Αυξήθηκε η δυναμικότητα κλινών της ΜΕΘ κατά 40%. Έκτοτε δεν έγινε καμία αεροδιακομιδή από το νησί προς την Αθήνα. Αντιθέτως, δεχόμεθα αεροδιακομιδές από τα άλλα νησιά του Αιγαίου εδώ. Έχουν γίνει κέντρο αναφοράς. Μάλιστα, χτες είχαν έρθει 2 περιστατικά, αν δεν απατώμε, από τη Λίμνο, διασωληνωμένη. Μία κλίνη ήταν δωρεάν του Ιδρύματος Νιάρχος και άλλη κλίνη καλύφθηκε από τα έξοδα του νοσοκομείου. Εμβολιασμός. Άρχισε η λειτουργία του πριν σχεδόν 2 χρόνια. Πραγματοποιήθηκαν, όπως φάνταζαν στην προβολή, πάνω από 80.000. Ένα ποσοστό περίπου 60% των συνολικών εμβολιασμών που έγιναν στο νησί μας. Δωρές. Δεχθήκαμε πάρα πολλές δωρές. Από πολλούς φορείς. Ιδιώτες και μη ιδιώτες. Εδώ ενδεικτικά. Πολύ ενδεικτικά θα περάσουν τις διαφάνειες. Δωρεές το 2020.
δωρεές το 2021. Δωρεές του 22. Επόμενη. Εδώ η κυρία Καλογεροπούλου μαζί με τη συνεργάτηδά της, οι οποίες παραχώρησαν ιατρικό και ξενοδοχειακό τύπο εξοπλισμό στο νοσοκομείο μας. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης προσέφερε όπως προβάλλεται. Στις 27 Πέμπτου του 22 παραλήφθη ένα καινούριο επιβατικό όχημα στο νοσοκομείο μας δωρεά της κυρίας Κασιανής Φωτίου, κατοίκου Αθηνών, με καταγωγή από την Κλείου της Λέσβου. Το όχημα χρησιμοποιείται για τη διενέργεια εξορμήσεων του σταθμού αιμοδοσίας του νοσοκομείου σε απομακρυσμένα χωριά και οικισμούς του νησιού μας. Καρδιολογικό. Στις 7 Σεπτεμβρίου του 2021 τέθηκε σε λειτουργία το αιμοδυναμικό εργαστήριο. Εδώ επιβάλλεται να τονίσω ότι συνέβαλε τα μέγιστα ο πρώην Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Στεφανής, ο οποίος πρώτα απ' όλα τροποποίησε απαγορευτική διυπουργική απόφαση του 12 που απαγορευόταν γιατροί που υπηρετούν σε νοσοκομεία στρατικά Αθηνών και Θεσσαλονίκης να μετακινούνται στην περιφέρεια. Και εν συνεχεία μας διέθεσε τον επεμβατικό καρδιολόγο, τον κύριο Μίλκα, ο οποίος έκανε το μεγάλο ξεκίνημα. Και έτσι λοιπόν σήμερα περισσότερες από 350 στεφανιογραφίες έχουν πραγματοποιηθεί στο νησί μας. Τι σημαίνει αυτό? Πάμε στην επόμενη. Σημαίνει ότι εδραιώνουμε τα αισθήματα ασφάλειας των κατοίκων μας. Αποφεύγει ταλαιπωρία. Η ταλαιπωρία του κόσμου να τρέχει σε μεγάλα κέντρα να παρακαλάει να βρει άκρες προκειμένου να λύσει το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει. Πέραν του ότι σώθηκαν και ζωές, που είναι το πιο σημαντικό. Λέιζερ λιθοτριψίας. Τελευταία, πήραμε δωρεά του Ιδρύματος Παύλος Γιαννακόπουλος ένα λέιζερ λιθοτριψίας, το οποίο εκτιμάμε ότι τις επόμενες μέρες μέχρι τέλος του μήνα θα τεθεί σε λειτουργία. Τι κερδίζουμε? Πάνω από 100 συμπολίτες μας δεν χρειάζεται να τρέχουν σε νοσοκομείο των Αθηνών της Θεσσαλονίκης προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημά τους. Γυναικολογικό. Η ύπατη αρμοστία προσέφερε καρδιοτοκογράφο, ζελέι περίχων και ό,τι άλλο προβάλλεται. Οφθαλμολογικό. Παραδόθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο σύστημα οπτικής τομογραφίας. Μια νέα κορυφαία τεχνολογία στη διάθεση των κατοίκων. Καθώς επίσης προμήθεια μιας σχισμούς λιχνίας, σύγχρονης, ενώ μια παλαιότερη ανεβαθμίστηκε. Οριλά. Πάλι από την δωρεά του Ιδρύματος Παύλου Γιαννακόπουλου παραλήφθησαν αυτά που προβάλλονται. Ειδικές συμνώδεις χειρουργικού. ΜΕΘ. Εδώ έγινε πάρα πολύ δουλειά. Πήραμε, σχεδόν ανακαινήσαμε πάνω από το 90% του εξοπλισμού της. Έχουμε ένα υπέροχο ανθρώπινο δυναμικό και απόδειξη αυτού είναι ότι ενώ το ποσοστό επιβιωσιμότητας όταν κάποιος διασυνδέθηκε στη ΣΜΕΘ με COVID ήταν γύρω στο 53% με 54%, εδώ είχαμε ξεπεράσει το 62%. Αυτό οφείλεται στην υψηλή κατάρτιση των γιατρών, των νοσηλευτών, αλλά και στον εξοπλισμό. Σύγχρονο νέο εξοπλισμό, νέες τεχνολογίες. Ακτινολογικά.
από το 2020 τέθηκε σε λειτουργία και λειτουργεί ο ψηφιακός μαστογράφος και ο μαγνητικός μαστογράφος και συνεχίζεται η λειτουργία τους. Εδώ, εργαστηριακός τομέας. Βιοπαθολογικό, βιοχημικό, ακτινοδιαγνωστικό. Είναι αυτά τα οποία βλέπουμε και προβάλλονται. Τμήμα επιγόντων. Κέντρο φυσικής αποκατάστασης που εδρεύει στα Δάφκια. Στην επόμενη διαφανή. Πήραμε ένα ψηφιακό ακτινολογικό μηχάνημα δωρεά του Οργανισμού Μετανάστευσης. Μου λύνει πολλά προβλήματα. Οπότε βλέπετε προσφορές, μία θερμοκοιτίδα νεογνών με φορείο, μία συσκευή πνοών και 5 κιβώτα αναλώσιο με υγειονομικό υλικό από τη ΜΚΟ. Στον τομέα των διοικητικών οικονομικών έχουν επιτευχθεί μείωση πρώτα απ' όλα του κόστους ΟΤΕ όπως συνάψαμε νέες συμβάσεις, περικοπές τηλεφωνικών γραμμών και απόσυρση συσκευών φαξ όταν όλος ο κόσμος σήμερα χρησιμοποιεί email. Ιδιωτικά συμφωνητικά αντί για και συμβάσεις αντί για εξωσυμβατικές παραγγελίες με σκοπό την καλύτερη τιμή και μείωση του κόστους, εποφιλία πάντοτε του νοσοκομείου και των κατοίκων. Τοποθέτηση, ταξινόμηση και τοποθέτηση των βιβλίων που βλέπουμε παραδίπλα στην αίθουσα εδώ μέσα. Ξέρετε ότι λειτουργεί από το 1989 ένα ΙΕΚ, ΔΙΕΚ, το οποίο παρέχει υπηρεσίες αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εκπαιδεύονται οι ειδικότητες βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας και διαστόσης πληρώματος συνοφόρου. Κέντρο ψυχικής αποκατάστασης των παιδιών. Όπως βλέπετε, υπάρχουν περίπου 20.000 παιδιά. Υπάρχουν πολλά προβλήματα ψυχικής υγείας και τα αιτήματα και προσέλευσαν έτος φαίνονται στον πίνακα. Και ΦΙΑΠ. Τα στατιστικά φαίνονται στον πίνακα. Τι ακριβώς έχουμε κάνει. Βλέπουμε ότι θέσαμε σε λειτουργία το ιατρείο πόνου, το οποίο μέχρι στιγμής έχει δεχθεί περισσότερα από 1.000 περιστατικά. Δημιουργήσαμε ξεχωριστή αίθουσα ανάνυψης για τις ανάγκες του χειρουργείου. Ήταν κάτι αναγκαίο, το απαιτούσαν οι αναισθησιολόγοι. Δημιουργήσαμε προϋποθέσεις και το χώρο τον στελεχώσαμε ώστε να μπορούν να καλύπτονται οι ανάγκες. Πετύχαμε τη μείωση αναμονής για τα ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρία. Για αποφυγή συνωστισμού για πρώτη φορά καθορίσαμε να έρχονται σε συγκεκριμένη ώρα οι άνθρωποι οι οποίοι ζητούν την ραντεβού με τον γιατρό. Αυτό συνέβαλε πρώτα απ' όλα να αποσυμπιέσουμε και την αποσυμφορήσουμε την κατάσταση. Μέχρι τότε αυτό που μου λέγανε, τι κάνετε εδώ, πώς ισχύει όταν ανέλαβα, μου λέγανε εμείς λέμε ότι από τις 9 η ώρα λειτουργούν τα τακτικά εξωτερικά ιατρία. Ό,τι ώρα θες έλα. Λέω λάθος, θα βάζετε ώρες. Από όταν μπήκαν οι ώρες, πρώτα απ' όλα αποσυμπιέσαμε την κατάσταση και δεύτερον βελτιώσαμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες χωρίς εκνευρισμούς και χωρίς εντάσεις. Με το μεταναστευτικό, μετά από συνεργασία, πετύχαμε
να έρχονται εδώ μόνο περιστατικά που χρήζουν βοηθείες. Παλαιότερα, ακόμα και για το αίμα, έπρεπε να έρθουν εδώ να πάρουν αίμα, να δώσουν αίμα. Ρυθμίσαμε, το αίμα το παίρνουν εκεί, δεν χρειάζεται να έρχεται όλος ο κόσμος εδώ, ώστε να μπορέσουμε να αποσυμπιέσουμε και να αποσυμφορήσουμε την κατάσταση. Μην βλέπουν πολύ κόσμο εδώ πέρα μέσα, ιδιαίτερα την περίοδο του COVID. Κληροδότημα. Εδώ έχουμε ένα κτίριο, Βουλής 4, το οποίο είχαμε ένα ενίκιο περίπου 20.000. Το ενίκιο αυτό, μετά εδώ συνέβαλε πάλι τα μέγιστα και ο κύριος Αντιπρόεδρος, το πήγαμε 50.000. Πάλι από ωφελία, τα καλά που να λέγονται, κύριε Αντιπρόεδρε. Πόσο ήταν πριν? 20.000 και πήγε 50.000. Λοιπόν, είναι σημαντικό, διότι είναι μια ανάσα στο διοικητή να μπορεί να παίρνει, να τα χρησιμοποιεί τα χρήματα αυτά για αντιδραστήρια, για συντήρηση των μέσων και πάει πίσω στους πράγματα, ό,τι λέει η Διαθήκη των Εκλειπώντων. Πληροφορική. Εδώ έχουμε κάνει άλματα. Δεν θα τα πω, τα προβάλλουμε. Το πιο σημαντικό είναι ότι δημιουργήσαμε ιατρικό φάκελο, ψηφιακό, και ανανεώσαμε την ιστοσελίδα. Εδώ έχουμε πλήρη ανακαίνιση του κέντρου φυσικής αποκατάστασης στα Δάφια, που από τότε που το παραλάβουμε το 2002, αν δεν απατώμε, δεν είχε πέσει ούτε μια βουρτσιά, ας μου επιτρέπει η έκφραση. Προχωρώ. Και πάμε. Η μελέτη για το ψυχιατρικό, το τόνισε και ο κύριος Αντιπρόεδρος, μπορέσαμε, το ανακοίνωσε και επίσημα σε 6 Οκτωβρίου κατά την επίσκεψη της κυρία Γκάγκα, η αναπληρώτρια υπουργός υγείας, να το εντάξουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Τι σημαίνει αυτό? Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εντός τριετίας το πολύ πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και οι μελέτες, αλλά και η ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνησης. Βέβαια, υπήρχε και η πρόταση του κυρίου Περιφερειάρχη, ο οποίος ήθελε να το βάλει στο πρόγραμμα, στο ΕΣΠΑ, αλλά αυτό θα πηγαίνουμε σε βάθος οκταετίας, νομίζω. Πάμε στο... Προχώρα. Εδώ, θερμομόνωση και στεγανοποίηση ταράτσας. Προχώρα. Έγινε μελέτη για ολοκληρωμένη ψηφιοποίηση ακτινοδιαγνωστικού, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ. Προχώρα. Πολύ ωραία. Εδώ βλέπουμε τι έργο έχει γίνει. Αξονικές, μαγνητικές μαστογραφίες, καθώς επίσης και το σύνολο των γεννήσεων τα τελευταία χρόνια. Εδώ έχουμε προσλήψεις προσωπικού. 51 άτομα, 28 κάτω μόνιμο λοιπόν προσωπικό. Προχώρα. Ένα επικουρικό προσωπικό. Διάφορες δράσεις. Εδώ βλέπουμε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία, εκπαίδευση του προσωπικού, προκειμένου να μπορούμε να διαχειριστούμε σε περίπτωση που συμβεί κάτι. Είχαμε άλλο το παράδειγμα στο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη που πήρε φωτιά, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις. Το επόμενο. Η αιμοδοσία του νοσοκομείου που γίνεται συνέχεια. Πάμε. Στα πλαίσια πρόληψης του καρκίνου κατατομαστού,
και στα, για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του, για του κόσμου, πραγματοποιήσει μια όμορφη εκδήλωση εδώ πέρα μέσα από ειδικού. Στις 6 Οκτωβρίου υποδεχθήκαμε την αναπληρώτερη υπουργό υγείας, την κυρία Γκάγκα, η οποία συνοδεύονταν από τον διοικητή της δεύτερης ΥΠΕΤ, κύριο Ροϊλό. Όπως προανέφερα, ανακοινώθηκε η ένταξη της ψυχιατρικής κλινικής στο Ταμείο Ανάκαμψης περίπου ύψους 2 εκατομμύριων ευρώ. Στόχοι μας. Δεν σταματάμε εδώ. Σχεδιάζουμε για το επόμενο διάστημα τι πρέπει και τι μπορούμε να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα να διατηρήσουμε αυτά που κατακτήσαμε. Άλλωστε έλεγαν οι αρχαίοι μου πρόγονοι, του διατηρήστε τα αγαθά χαλεπότερον του κτίσαστε. Αποστολή μας και όραμά μας είναι η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας επωφυλία των κατοίκων του τόπου μας. Και πιο σημαντικό, να περιορίσουμε, δεν λέω τον όρο να εξαλείφουμε, να περιορίσουμε τις μετακινήσεις των συμπατριωτών μας σε μεγάλα νοσοκομεία της πρωτεύουσας. Προς την κατεύθυνση αυτή κάνουμε ό,τι απαιτείται ώστε να βάλουμε νέα συστήματα, νέες μεθόδους, να πάρουμε το κατάλληλο ιατρικό προσωπικό ώστε να μπορούμε να μην αναγκάζονται οι ντόπιοι να φεύγουν εκτός συνήσου. Στο πλαίσιο αυτό, οι στόχοι του νοσοκομείου μας είναι σε δύο άξονες. Βελτίωση, είπαμε, της προσβασιμότητας των κατοίκων σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας με τις παρακάτω δράσεις. Καθημερινή λειτουργία του ομοδυναμικού. Αυτή τη στιγμή έχουμε γιατρό δικό μας εκπαιδευμένο. Αναζητάμε να γίνει πρόσληψη ενός επεμβατικού καρδιολόγου ώστε να μπορούμε να λειτουργούμε το ημοδυναμικό κάθε μέρα, όλες τις μέρες του μήνα και του χρόνου. Στελέχωση του νοσοκομείου μας με ειδικότητες που λείπουν, όπως ενδοκρινολόγος, επιπλέον ψυχίατρος, ακτινοδιαγνώστης. Κύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά, δεν είναι. Καλό ταξίδι. Νεφρολόγος και, όπως ανέφερα, επεμβατικός καρδιολόγος. Αναβάθμιση επεμβατικών ιατρικών πράξεων, όπως προανέφερα, λιθοτριψία. Είναι η άλλη μέθοδος τούρης για την υπερπλασία του προστάτη. Σταδιακή αντικατάσταση 5 αναισθησιολογικών σταθμών 20 ετίας με νέας τεχνολογίας. Αντικατάσταση προβολέων του χειρουργείου με σύγχρονα LED. Προμήθεια δερματοσκοπίου νέας τεχνολογίας για τις ανάγκες του τακτικού εξωτερικού δερματολογικού ιατρίου. Προμήθεια ψηφιακού ακτινολογικού οροφής. Σύγχρονο πλυντήριο χειρουργικών εργαλείων. Και προμήθεια μιας νέας έδρας οδοντιατρικής. Αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής. Ψηφιοποίηση του έγχαρτου αρχείου του νοσοκομείου, φάκελοι ασθενών, υπηρεσιακοί φάκελοι, με την ένταξη σχετικής δράσης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα αξίας περίπου 2 εκατομμυρίων. Εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου στο τμήμα επιγόνων πρεστικών και στα εξωτερικά ιατρία και της ισότιμης πρόσβασης της υπηρεσίας δημόσιας υγείας. Στόχος μας, λοιπόν, είναι οι εν λόγω υπηρεσίες να είναι συνεχώς βελτιούμενες, προσβάσιμες από όλους και οικονομικά βιώσιμες, με επίκεντρο τον άνθρωπο, προσφέροντας ίαση και φροντίδα, καθώς και την υπεράσπιση της αξιοπρέπειας των ασθενών και των συνοδών τους. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά για την εδώ παρουσία σας και να σας διαβεβαιώσω ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών υγείας που το νοσοκομείο μας οφείλει να προσφέρει στους κατοίκους του νησιού μας. Οφείλω θερμές ευχαριστίες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άριστη συνεργασία που είχαμε και το νυν και το προηγούμενο, το διάστημα αυτό, και τη στήριξη και την εμπιστοσύνη με την οποία με περιέβαλαν και μου περίχαν ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους στενούς μου συνεργάτες που επί 3 χρόνια κάθε πρωί συγκεντρωνόμαστε και αναλύουμε τα όποια προβλήματα προέκυπταν
και με τη σύνθεση των απόψεων καταλήγαμε στην καλύτερη και ρεαλιστικότερη λύση. Αυτή είναι ο πρώην Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας ο κύριος Θεοδόρου, την οποία το διαδέχτηκε η κυρία Ιατρουδέλη, η πρώην Διευθύνουσα η κυρία Αφροδίτη Νουλέλη, την οποία τη διαδέχτηκε η κυρία Χαρτσοτάκη, ο πρώην Διοικητικός Διευθυντής ο κύριος Σακαλής, την οποία τον διαδέχτηκε η κυρία Αναστασίου, και τέλος ο κύριος Ενιτσάκης, πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμόξεων, ο οποίος κάθε πρωί ήταν στο γραφείο προκειμένου να αναλύσουμε τα γεγονότα και να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες δράσεις. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Τέλος, το πιο μεγάλο ευχαριστώ το οφείλω σε όλους τους εργαζόμενους του νοσοκομείου μας, στους μαχητές της πρώτης γραμμής, γιατρούς και νοσηλευτές, αλλά και στους αφανείς ήρωες των υπηρεσιών καθαριότητας, φύλαξης, σύτησης, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό. Καλή χρονιά σε όλους σας. Με υγεία. Η νέα χρονιά να είναι χρονιά ειρήνης, προόδου και ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ. Θα παρακαλούσα τους Άγιους Πατέρες να ευλογήσουν την πίτα. Εκείνο που πέρασε στα ψηλά, του είχα προβάλει, ήταν το μικροσκόπιο νέας τεχνολογίας που μας έδωσε η Περιφέρεια, ο κύριος Περιφερειάρχης, το οποίο τέτοια μικροσκόπια δεν έχουν ούτε τα μεγάλα σύγχρονα νοσοκομεία των Αθηνών. Και πάλι σε ευχαριστούμε κύριε Περιφερειάρχα, περιμένουμε και τα 135.000 θα βρουν το δρόμο τους. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Εν ιορθάνει βαπτιζομένος σου Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης του Χαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτυρήσει αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα και το Πνεύμα Ελλήνη περιστεράς ευεβαίου του λόγου το ασφαλές ο Επιφάνης Χριστέ ο Θεός και τον κόσμον φώτισα δόξαση. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Διό Θεό πρέπωσε δογματισάς, την φύσιν των όντων ετράνωσας, κα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας, βασίλειον ιεράτευμα, Πατέρος ιε, Χριστόν τον Θεόν νικέτευε δωρήσαστε ημίν το μεγά έλεος. Το πάντιμον λείψανον του Θεοδόρου πιστή εν δόξα στιμήσωμένος θησαυρών τη μαχή και πάντες βοήσωμεν σώσον εκ των κινδύνων τους πιστός εϊμνούντας ως ποτέ σιερήσω εκ πανόλους την πόλη και πάντας περιφρούρησαν εσύ και εσύ Ιησού. Στου Κυρίου μαθητής ανεδέξωθη και το Ευαγγέλιο, ως μάρτης έχεις το απαρατρεπτόν, την Παρισίαν ως αδελφό ο Θεός, το πρεσβεύειν ως ιεράρχης, πρεσβεύε Χριστό το Θεό,
σωθή με τας ψυχάς ημών. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Θα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιακώβου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ιατρικού και Νοσηλευτικού Προσωπικού και των αδελφών ημών των εν πλήν κατακειμένων και υπερταχίας αναρρώσεως αυτών υπομέν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ενώμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του Φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας και υπέρ του Κύριου των Θεών ημών, επιπλέον συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτής εν πάση. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα και υπέρ του ευλογηθήνε των νέων εν ιαυτών της Χριστότητος του Κυρίου υπομέν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει. Στην την δόξα να πέμπουν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την γη και αΐ, σε αιώνας των αιώνων. Τον ουρανό φάντορα του Χριστού, μίστην του Δεσπότου, τον φωστήρα των φαΐνων, τον Εκεσαρίας και Καπαδόκων χώρας, βασιλείων των μεγάν πάντες τιμήσομε. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Πατήρα και ευλόγησον. Ο εν Ιορδάνη που Ιωάννου Βαπτιστήνε και τα δεξάμενο, διότι είναι ημών σωτηρία εν Χριστών, ο αληθινός, ο ημών τας πρεσβείας, Παναφράντου και Παναμομογίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων και Κιμκιάνης, πάντων των Ελέσβο, Διαλαμψάν, των Αγίων, των Αγίων Πατρός ημών Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου και Σερίες, τη Καπαδοκία, ο Ρανοφάντρο του Μεγάλου, την χάρη να αυτοεπικαλούμεθα του Αγίου Δόξου Νεομάρτυρα Θεόδωρο του Βυζαντίου, Πολίου Χίμων Πάντων, των Ελέδο Δελαμψάν των Αγίων, των Αγίων Δόξων Εφανών Μαρτύρων Ραφαήλ Νικολό και Παρθένο Ρήνη και των Συναυτή, των Αγίου Πατρό Σιμών Λουκάρχη, Επισκόπου Συνθροπόλου και εκτεμέ του Θαυματουργού και Ιατρού του Συμπατρό Σιμών, και φόρου του Λεπουρών, την χάρη να αυτοεπικαλούμεθα και πάντων των Αγίων Ελεήσε και σώσει εμά του αγαθό φιλάνθρωπο και λέει Θεό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίου σου Χριστέ ο Θεός ημών, λέησον και σώσον ημάς. Μεταφέροντας και τις ευχές και τις ευλογίες του Συμβασμιωτά του Μητροπολίτου μας προς όλους σας, στον καθένα χωριστά και σε όλους μαζί, ευχόμεθα και προσευχόμεθα ο ενανθρωπής σας Υιός και Λόγος του Θεού Πατρός, ο οποίος ήλθε στον κόσμο για την σωτηρία μας, και ο οποίος μας εισήγαγε σε ακόμη έναν νέο χρόνο να χαρίζει εις όλους μας αδιάπτωτη σωματική και ψυχική υγεία, να χαρίζει αγάπη, ομόνοια, ενότητα και κάθε ευλογία Του. Και εμείς να ανταποκρινόμεθα στην αγάπη του Θεού, πραγματοποιώντας παντού και πάντοτε το Άγιο θέλημά Του. Και εμείς δεν θα πρέπει να λησμονούμε εδώ ότι αυτό το Ίδρυμα είναι πρωτίστως δημιούργημα της Εκκλησίας, έργου του πρώτου Ιακώβου, του Αποδεροχείου, ο οποίος εκοπίασε και έδωσε την ζωή του για τον τόπο και για τη Μητρόπολη. Καλή και ευλογημένη χρονιά σε όλους. Να σε παραγγελώ. Κύριε Διοικητά, ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, το φλουρί που θα βρεθεί στη Βασιλόπιτα αντιπροσωπεύει ένα τάμπλετ προσφορά των πρατηρίων Μουνάτου. Στο τέλος, μετά την κοπή, όλοι θα πάρετε κομμάτι πίτας που υπάρχει πίσω και θα γίνει κλήρωση για 6 δώρο επιταγές των 100 ευρώ προσφορά της ενωτικής.